Μιχάλη. Έλα στην παρέα μας. Στην παρέα μας και ο Μιχάλης Λούτζης. Ωραία. Θα σε ρωτήσω ακριβώς το ίδιο που ρώτησα και τον Κώστα. Δεν άκουσα να το παίζει θα την κάνω την ερώτηση ξανά. Το Μιλάνο μας τελείωσε. Πάμε πλέον Βερολίνο. Τι βλέπετε εκεί, τι πιστεύετε για το Βερολίνο? Τίποτα, πάμε σαν όχι. Δηλαδή νομίζω αυτό τα λέει όλα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί σε κάθε παιχνίδι. Οποιοδήποτε ξεκίνημα, χαλαρό ξεκίνημα ή αν το μυαλό μας δεν είναι όπως πρέπει να είναι, μπορεί να το πληρώσουμε. Άμα χάσουμε, πάμε σπίτι μας, δεν το θέλουμε αυτό. Νομίζω ότι δείχνουμε παιχνίδι το παιχνίδι πώς το θέλουμε. Και πάμε δυνατά, πάμε να παίξουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Μιχάλη, θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Αν πρέπει να αλλάξει κάτι η εθνική ομάδα σε σχέση με αυτά τα 5 παιχνίδια που έχει στο Μιλάνο ενώ στο Βερολίνο, ποιο είναι αυτό? Νομίζω κάποια νεκρά διαστήματα που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε δει ότι με ξεκίνημα ξεκινώντας από την άμυνα και βάζοντας κάποιες εύκολες πόντες στο transition, καταφέρνουμε να πάρουμε μια διαφορά την οποία με κάποια νεκρά διαστήματα, όπως είπα, συνήθως πέφτει. Και γι' αυτό και όλα και τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν πιο κοντά, ήταν derby και με την Ουκρανία λίγο στην αρχή. Νομίζω αυτό, τα νεκρά διαστήματα. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στα νεκρά διαστήματα για να μην χάνουμε τις διαφορές που κερδίζουμε. Παίζει ρόλο σε αυτά η παρουσία ή όχι του Γιάννη στο παρκέ, στο νεκρό διάστημα? Ναι, σίγουρα παίζει. Άμα παίζει στο νεκρό διάστημα. Ναι, άμα παίζει η παρουσία του ή όχι του Γιάννη στα νεκρά διαστήματα. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο σύν για την ομάδα μας. Έχουν υπάρξει νεκρά διαστήματα και με τον Γιάννη και χωρίς τον Γιάννη. Οπότε εντάξει, νομίζω είναι φυσικό, παιδιά. Δηλαδή δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίζουν κι άλλοι. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Να τα δίνουμε όλα, όλο μας το είναι και θα πηγαίνουμε για την νίκη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Με ποιον θες να παίξεις στο 16? Δεν έχει βγει. Ξέρουμε αποτέλεσμα στην Αθήνα περίπου πόσο είναι. Ενώ το Ισραήλ είχε φτάσει στους 4 πόντους, τώρα ξέφυγε και πάλι η Τσεχία με 83-68. Άρα, με Τσεχία. Είναι πολύ κοντά η Τσεχία. Πάμε δυνατά, έχουμε δείξει τι μπορούμε να κάνουμε. Όποιος και να έρθει. Και η Τσεχία θα έρθει πάλι. Άρα θα μαρκάρουμε λίγο στο Δωράνσκι. Απέξω το Δωράνσκι. Παίζει σήμερα. Με τον Δωράνσκι, χωρίς τον Δωράνσκι, εμείς θα κάνουμε την ίδια δουλειά. Θα μπούμε τον ίδιο σύλλο, με την ίδια ενέργεια και πάμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.